Άνδρε τη ελληνική αστυνομία προχώρησαν στη σύλληψη ενό επικουρού καθηγητή πανεπιστημίου στην Πάτρα, καθώ φωτογράφιζε χρόνια με αποτέλεσμα να του κάνει μήνυση ο πατέρα τη. Όλα έγιναν βραδινή ώρα σε αναψυκτήριο τη περιοχή Μαρκάτου. Ο πατέρα τη 15χρονη έπινε το ποτό του με ένα φίλο του και δεν αντιλήφθηκε ότι ο καθηγητή χωρί τη συνένεσή του φωτογράφιζε την ανήλικη κόρη του. Στο διπλάνο τραπέζι κάθονταν τρει νεαροί που είδαν τι έκανε ο καθηγητή με αποτέλεσμα να του ζητήσουν το λόγο. Όπω ήταν λογικό, προκλήθηκε αναστάτωση με του πρωταγωνιστές του περιστατικού να οδηγούνται στην κρατική ασφάλεια πάτρα, όπου ο πατέρα τη ανήλικη έκανε μήνυση στον καθηγητή για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Το κινητό τηλέφωνο του επικουρού καθηγητή κατασχέθηκε και πρόκειται να σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια τη Αθήνα ώστε να εξεταστεί το περιεχόμενό του. Παρά τι προσπάθειες που έγιναν για να θεωρηθεί λήξαν το περιστατικό, ο πατέρας της 15χρονης ήταν ανένθωτο και ο πίκουρος καθηγητής κρατήθηκε τη νύχτα στην ασφάλεια. Το πρωί τη επόμενη ημέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, άφησε ελεύθερο τον καθηγητή και επέστρεψε τη δικογραφία στην ασφάλεια, διότι έκρινε ότι είναι λυπής.